Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες από τότε που διαμορφώθηκε χώρος απέναντι από τη ΣΕΑΠ και τις ανάγκες στάθμευσης τόσο των τουριστικών λεωφορείων όσο και των οχημάτων εργαζομένων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνέπεια να επικρατούν εικόνες που δεν τιμούν τον πολιτισμό μας πέριξ του αεροδρομίου και από την άλλη εργαζόμενοι να βυθίζονται στην απόγνωση με φόντο τα μπιλετάκια για παράνομη στάθμευση. Μετά από απίστευτη ταλαιπωρία, δρομολογείται πλέον λύση, καθώς ρυθμίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες σε σχέση με την τοποθέτηση φαναριών. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι περιμένουν κάποια ειδικά φανάρια για να μπουν, ούτως ώστε να κόβουν και να επιτρέπουν την διέλευση στο συγκεκριμένο πάρκινγκ, όπως και κάποιες ειδικές σημάνσεις. Ήταν να τα παραλάβουν τη βδομάδα που μας πέρασε, ευελπιστούν τη βδομάδα αυτή που διανύουμε από σήμερα να έχουν τοποθετηθεί, ούτως ώστε να ανοίξει και ο χώρος για τα τουριστικά λεωφορεία. Σίγουρα είναι μια ανακούφιση για όλους τους υπαλλήλους του αεροδρομίου μετά από όλο αυτό πραγματικά το μαρτύριο που περάσαμε με αλλεπάλληλες κλήσεις. Στον επίμαχο χώρο θα υπάρχει δυνατότητα προσωρινής στάθμευσης 50 λεωφορείων, τα οποία μέχρι και σήμερα σταθμεύουν παράνομα σε διάφορα σημεία πέριξ του αεροδρομίου. Όπως θα το κάναμε και εμείς εδώ δημιουργούμε προβλήματα στο αστικό. Εδώ παγορεύεται η στάθμευση. Κανονικά ναι. Είμαι αναγκαστικά που απάνω τόσα λεωφορεία εδώ. Δεν πιστεύω να αλλάξει τίποτα με το καινούργιο πάρκινγκ. Θα μπαίνουν πάλι όλα τα μάξα διαμπερές στον δρόμο μέσα. Θα σταματούν τα υπόλοιπα, θα υπάρχουν ουρές. Χωράει 50 λεωφορεία μέσα, αλλά όταν είναι να μπουν ή να βγουν, θα υπάρξει πρόβλημα. Η πολιτεία πιστεύω ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος θα λυθεί. Πρόκειται για μια εξέλιξη ανάσα και για τους εργαζόμενους αεροδρόμιου Ηρακλείου, οι οποίοι πέρα από τα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση βρέθηκαν πρόσφατα αντιμέτωποι και με ζημιές στα οχήματά τους. Κάποιοι συνάδελφοι αναγκάζονταν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους κοντά στην Εθνική Οδό, εκεί στο καταβλισμό κοντά. Είχαμε πολλά περιστατικά με σπασμένα αυτοκίνητα, δηλαδή σπασμένα μπαντρίζ και διάφορες κλοπές.